ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα. Απόψε το βράδυ, γύρω στις 10:20, εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο της οικίας όπου κατοικεί η κυρία Γεωργία Τσατάνη, εισαγγελέας εφετών. Και σας το ανακοινώνουμε, διότι αν και είχε ζητήσει αύξηση των μέτρων φυλάξεως, παρά τα αυτά η ελληνική πολιτεία μείωσε τη φύλαξή της, αφαιρώντας κάποιους από τους φυλακές της. Κύριε Σοφέ, υπάρχει πληροφορία ότι είχε μάλιστα κάνει ένσταση στη συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνοντας τους δε πως είχε αντιληφθεί την παρουσία δύο ύπουλων ατόμων το καλοκαίρι. Σας επιβεβαιώνω λοιπόν, και ευχαριστώ για την ερώτηση, σας επιβεβαιώνω ότι είχε υποβληθεί από την κυρία εισαγγελέα ένσταση, σύμφωνα με την οποία ζητούσε την επαύξηση των μέτρων φυλάξεως ή την διατήρηση των υπαρχόντων μέτρων φυλάξεως της. Πλην όμως η ένσταση αυτή ουδέποτε απαντήθηκε και αφαιρέθηκε η φύλαξή της. Με τη μείωση της φυλάξεως της, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος αυξήθηκε και απόψε είχαμε το αποτέλεσμα. Την έκρηξη ενός εκρηκτικού μηχανισμού, από τον οποίο κινδύνευσε η ζωή της ιδίας και των κατοίκων που κατοικούν πέριξ της υγείας της. Μιλάμε ευθέως για μια τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος ενός λειτουργού της δικαιοσύνης. Δεν θα χαρακτηρίσω τίποτα άλλο, θα ακολουθήσει και άλλη ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σοφέ, κάτι για το περιστατικό σήμερα. Οι κάτοικοι εδώ καταγγέλουν ότι δεν υπήρχε παρόλο. Είμαι διδάκτορ νομικής δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Οι κάτοικοι εδώ καταγγέλνουν ότι παρόλο που υπήρξε περιοδοποίηση σε δύο μέσα, σε μια εφημερίδα και σε ένα site, δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ούτε και τώρα. Έχουμε την πληροφορία ότι υπήρξε προειδοποίηση, αλλά το χτύπημα έγινε νωρίτερα από την προειδοποίηση. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω τίποτα αν δεν ακούσουμε και εμείς την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Ευχαριστούμε πολύ.